Γεια σε όλους. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο που διανύουμε, έφτασε επιτέλους η στιγμή για μια νέα εξόρμηση. Όχι πολύ μακριά αυτή τη φορά, μέχρι την Πάρνηθα, όπου θα ακολουθήσουμε το μονοπάτι για να καταλήξουμε σε μια καλά κρυμμένη σπηλιά, όπου έβρισκε καταφύγιο ένας αρχαίος θεός. Τον κύριο το γνωρίζετε? Καλημέρα. Κωδικός 6, διαδημοτική. Νίκος Σέργης, ο μεγάλος ορειβάτης. Δαφνούλα, τα ήγετο. Δύρφη, τέταρτο βίντεο. Τέταρτο βίντεο με Νίκο Σέργη. Ωρε φίλε. Ο σκοπός της σημερινής πεζοπορίας είναι αρχικά η σωματική άσκηση, έτσι. Γιατί βλέπετε τώρα υπάρχει πρόβλημα μετά το lockdown. Τα κιλά της καραντίνας που να φύγουν, Μίτσο. Τα κιλά της καραντίνας και το συνεχόμενο lockdown μας έχει καταστρέψει και σήμερα θα πάμε στη σπηλιά του Πανός. Με μεγάλη προσθήκη το φίλο Βαγγέλη. Βαγγέλης Γιαννούλης, μεγάλος ποδοσφαιριστής στα τοπικά εκεί στην Εύβοια. Πλέον και ο Ριβάτης και αυτός. Παράγοντας. Και παραγών. Έχω υπάρξει και παράγοντας σε αυτή τη μακροχρόνια σχέση με το τοπικό ποδόσφαιρο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εμείς και περιμένουμε και τον τρίτο που μας έχει στήσει. Τέταρτος. Για να ξεκινήσουμε δείγματα και οδηγίες θα ανέβουν στο blog μου. Οπότε να μπείτε να διαβάσετε αν θέλετε να πραγματοποιήσετε την ίδια διαδρομή. Μπορώ να προσθέσω κάτι? Ναι, ό,τι θες. Μεγάλη μου χαρά, έτσι, συμμετέχω σε αυτό το extreme sport, θα έλεγα. Με το φίλο μου τον Δημήτρη και το φίλο μου τον Νίκο. Πολύ καλά παιδιά. Ευχαριστούμε. Πολύ, χαίρομαι πάρα πολύ και νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Μπράβο. Πάμε γερά δυνατά, έτσι. Ναι. Ας έβαλουν το χρόνο στο βίντεο. Θα κομπούν αυτό. Ο σκοπός της πεζοπορίας να είναι η ανακάλυψη της σπηλιάς, ωστόσο ήταν μια καλή ευκαιρία για να ξανασυναντηθούμε όλοι μετά από τόσο καιρό. Πόση ώρα ήταν, κάνα 2 ώρα, ε? Ναι, ναι. Πάρ' το φαγγελά. Βρισκόμαστε σε πολύ μεγάλο υψόμετρο. 1,6. Το υψόμετρο μας είναι 730 μέτρα, αν δεν κάνω λάθος. 719 λέει εμένα. Εμένα 730. Ωραίος. Εντάξει, πάμε καλά, πάμε καλά, να το. Ωραίος. Συνεχίζουμε δυνατά για τον προορισμό μας. Εδώ Σπάνας, ναι. Έχω ακούσει, έχω δει και ταινία, αλλά θα προτιμούσα να ακούσω από σένα την ιστορία. Ο Θεός Πάνας ήταν από τους αρχαιότερους θεούς, πριν τους Ολυμπίους. Γιος πιανού. Δεν ξέρω τώρα ποιος, αλλά είναι... Δεν το δηλαδή. Ναι, ήταν μισός άνθρωπος, μισός... Είχε πόδια από τράγο, κέρατα από κατσίκα. Και τέλος πάντων ήταν προστάτης των αγροτών, των βοσκών, των ψαράδων. Και συνήθως η τόπη λατρείας του ήταν στις σπηλιές. Και γενικότερα τα πήγαινε πολύ καλά με τις νύμφες, που ήταν και αυτές στα δάση. Δηλαδή, περνάγανε καλά οι νύμφες μαζί του. Αυτά γνωρίζω. Συνεχίζουμε την πορεία μας. Εντάξει, γενικά το μονοπάτι δεν είναι δύσκολο. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε δυσκολευτεί μέχρι στιγμής. Λίγα είναι φοριά, ναι, στην αρχή. Τώρα, σε αυτό το σημείο που είναι τα βράχια και πρέπει να σκαρφαλώσουμε, θα φτάσουμε και θα δούμε. Βάγκο, τι κάνεις εκεί, ρε? Εδώ, φίλε Δημήτρη, επειδή ξεχάσαμε τα μπατόν μάλλον, κόβουμε ένα ξύλο, το οποίο θα μας βοηθήσει. Μπαστούνι, ναι, κατάλαβα. Σαν μπαστούνι,
Έχεις πλουγιονάκι μαζί? Έχω πάρει το σουγιά τον ελβετικό, εννοείται. Α, ωραίος. Το οποίο θα μας βοηθήσει, έχει και πριονάκι, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Και... Λέω που τα κλαδιά ξέρεις να τα κόψεις καλά. Έχετε γίδια στο χωριό? Έχουμε γίδια πρόβατα. Μπράβο. Και γενικότερα ασχολούμαστε με την κτηνοτροφία και τον αγροτικό τομέα. Μπράβο. Εγώ θα απελευθερώσουμε το ξύλο αυτό για να το κουμπίσουμε. Το πολύ καλό, ρε. Πολύ καλό, πάρα πολύ. Λοιπόν, περίμενα να κόψω λίγο αυτά εδώ. Το κόψω το σουγιά. Μαλάκα τελικά είναι καλό. Δεν θα δουλέψω. Έτοιμο Βάγκο, ε! Πάρα πολύ καλό, φίλε, να μας βοηθήσει. Ωραία. Ειδικά στην, και στην άνοδο και στην κάθοδο. Γιατί επιβαρύνουν τα γόνατα. Σε αυτό το σημείο. Το ότι οι αρχαίοι ερχόντουσαν μέχρι εδώ πέρα για να λατρέψουν τον Πάνα. Φτάσαμε σχεδόν στο σπήλαιο. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Εκεί απέναντι που είχε ένα δέντρο μέσα στην σπηλιά. Λογικά πάμε από το φαράκι κάτω να το περάσουμε, το διασχίσουμε και να ανέβουμε εκεί πάνω. Για να δούμε. Νίκο, πάρα πολύ ωραία, φίλε. Ωραία διαδρομή. Να έρθετε, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία είναι. Μέσα στο πράσινο. Και εδώ είναι σπηλιά. Έλα ρε. Oh.
μου εκεί μέσα. Χρήστο! Πάρα πολύ ωραίο είναι. Έλα ρε, μισό πιεσίδε. Νυχτερίδες. Ναι, τις τσίλισες δε μπορεί να κάνω. Χαμε έξω άντρα. Τι έσπαιρο πλέκτη νυχτερίδες στα μαλλιά σου. Ρε το μωρί, ρέξε μισή νυχτερίδες ρε. Πρόσεχε ρε, έχει και νυχτερίδες. Δεν έχει μαλλιά, είναι χερός. Μπούλινγκ. Εντυπώσεις. Στο μονοπάτι αρχές Απρίλη 2021, πολύ καλός, σηματοδοτημένο, πολύ καλά σηματοδοτημένο. Απαιτητικό σε κάποια σημεία για αρχάριους. Απλά άμα βάλεις κόλλο κάτω, εντάξει, βγαίνει. Μια πολύ ωραία διαδρομή. Στην αρχή συναντάς πέφτα και στην πορεία, συναντάς και έλατα. Βραχώδης περιοχή, η οποία έχει πάρα πολύ ωραίο όμορφο τοπίο. Η φύση θα σε συνεπάρει και θα νιώσεις ευεξία και πάρα πολύ όμορφα. Προτείνω σε όλους τους Αθηναίους που τους αρέσει η φύση και αγαπούν τη φύση να έρθουν να επισκεφτούν το μονοπάτι. Είναι ένα εύκολο μονοπάτι. Απλά να έχουν τον εξοπλισμό τους έτσι, παπούτσια κατάλληλα και οπωσδήποτε τα μπατόνι τους. Σωστό. Σωστό. Μπανάνα τσικίτα. Μπατζέλα. Μπατζέλα. Μάγκε, πάρε λίγο σκουλατίτσα, είναι καλή σκουλατά. Θα κάνω μετά σχολείο. Πάρε, πάρε, πάρε. Για πες λίγο για τη σπηλιά εδώ, τι είναι Silver Spring. Εντάξει, δεν το ξέρω καλά το σενάριο. Απλά να μου πας να δείξω εκεί πέρα έχει κατηγούδες μέσα στο βράχο. Καλημέρα. Που βάζαμε μέσα λιχνίες. Προφανώς για να βλέπουν να έρχονται και να κάνουν τη διαδρομή. Για να έρχονται μέσα. Για να ξέρουν πώς θα πούνε τη διαδρομή. Τα δικά τους. Αλλά φαντάζομαι ότι αν ήταν φωτισμένη αυτή η σπηλιά θα ήταν ακόμα πιο μαγική. Σίγουρα, ναι. Επιγραφές στην είσοδο της σπηλιάς και αναπαραστάσεις των Αγίων μαρτυρούν ότι το σπήλαιο υπήρξε χώρος λατρείας του Θεού Πάνα και των νυμφών. Τα περισσότερα από 2.000 λιχνάρια που βρέθηκαν εκεί, εξού και η ονομασία Λιχνοσπηλιά, χρονολογούνται κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, όπου εξακολούθησε να αποτελεί σημαντικό λατρευτικό κέντρο. Και Νίκο Σέργη στα καλύτερα. Νίκο, πες μου λίγο, ο χάρτης τι λέει. Παιδιά, πάντα να μένετε στη σηματοδοτημένα μονοπάτια, άσχετα με τις συμβουλές των μαλάκων. Και να μην πηγαίνετε δεξιά. Να μην δεξιά, πάντα αριστερά. Είτε σε Survivor! Είτε σε μονοπάτι με views. Ωραία, πάμε. Πάμε, προχωράμε κύριε. Πάμε. Επιθυμεί να πραγματοποιήσει τη διαδρομή αυτή, πληροφορίες θα βρει κάτω από την περιγραφή στο βίντεο. Όχι, σταμάξει.
αμάξια. Κοντά στα αμάξια. Λάθος προγραμματισμός η ναι. Μεγάλη ορειβάτες. Εντάξει, όχι τραγικό. Αλλά θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Ναι, θα έπρεπε να έχουμε αφήσει ένα αμάξι. Τι. Τσίπα τον, πιάσ' τον, πες του. Αυτοί συνεχίζουν, ρε. Μπράβο. Μπορώ να σου πω λίγο. Με άνοιξε. Έχω τα αμάξι και έχω μείνει εδώ. Μπορεί. Βάλε μάσκα. Ναι, θα βάλω μάσκα. Δεν έχω να κάτσω πίσω. Ο Βαγγέλης έκανε μόλις auto-stop. Να πάει να φέρει το αμάξι, να μας πάρει. Έγινε, ρε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Έλα, ρε. Πόσες ώρες κάναμε, παιδιά, τελικά? Ξεκινήσαμε 9, 5 ώρες λοιπόν, και ένα τέταρτο. Εγώ έγραψα 9,63 χιλιόμετρα. Ναι. Γι' αυτό 5 ώρες 23 λεπτά με το διάλειμμα. Αλλά τα χιλιόμετρα είναι καθαρά από GPS. Γι' αυτό οι άλλοι ήταν στο δεύτερο κύκλο, ναι. Που είπανε καμιά 25. Σωστό. Καμιά 9,18. Εντάξει, πολύ ωραία η στιγμή. Πολύ ναι. Ωραία. Πολύ καλή. Αξίζει, αλλά... Να φέρεις αμάξι εδώ. Ναι, δύο αμάξια. Δύο αμάξια, ένα εδώ και ένα πάνω. Ναι, αφήνεις ναι. Ένα εδώ, πηγαίνουν οι υπόλοιποι προς τα πάνω. Αλλά δεν υπήρχε ρε, η διαδρομή, δεν υπήρχε αυτό το ανέβασμα, δεν υπήρχε πουθενά. Εγώ δεν το βρήκα. Εντάξει, με χαρά ναι. Νομίζω το συνέστημα που βγαίνει στο τέλος είναι μια γλυκιά κούραση. Ναι. Έχει να προσθέσετε κάτι. Σε βλέπω κουρασμένος. Ένα φρέτο τώρα. Σέργη, τι θα ήθελες ιδανικά τώρα έτσι μετά από, τώρα, μετά από αυτά τα 9 χιλιόμετρα. Ξέρεις πολύ καλά τι θα ήθελα, Μίτσο. Παγωτάκι. Τίλα. Τίλα. Άρα από το τίλα δεν μπορείς να ζητήσεις μια έτσι... Χορηγία, ε. Χορηγία, σωστό. Πού είναι αυτό το παγωτατζίδικο? Νέα Φιλαδέλφια. Καλό πολύ. Αυτά λοιπόν, εντάξει, σας αφήνουμε. Bye, εγγραφή να κάνεις το καναλάκι. Subscribe, like, share. Αυτό, όλα αυτά. Follow. Only kid, gay day, explorer. Day, 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 day. Day, gay, day.